Είναι ακριβώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Λίνα, κυρίες και κύριοι, παρουσίασε εδώ στον Αμερικανό συνομιλητή του τους βασικούς άξονες του μεταρρυθμιστικού του σχεδίου. Και σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες από την αμερικανική πλευρά, εκπέμπεται μια, θα σου έλεγα, ψήφος εμπιστοσύνης. Γιατί αφενός οι ΗΠΑ, όπως λένε κυβερνητικές πηγές, επικροτούν τους γρήγορους ρυθμούς υλοποίησης του κυβερνητικού έργου. Αφετέρου, η παρουσία του Wilbur Ross εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου ερμηνεύεται και ως μια αναγνώριση των πολλών και σημαντικών επενδυτικών ευκαιριών που παρουσιάζει πλέον η χώρα μας. Εδώ, στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Wilbur Ross, που διήρκεσε περί τη μια μισή ώρα, συζητήθηκαν κατά πληροφορίες και συγκεκριμένα επενδυτικά project από τις δύο αμερικανικές εταιρείες που εμπλέκονται στο διαγωνισμό για το καζίνο στο Ελληνικό, μέχρι σχέδια όπως το Ελευθέριος Βενιζέλος, τα ΕΛΠΕ και η Εθνική Ασφαλιστική, για τα οποία κατά πληροφορίες υπάρχει έντονο αμερικανικό ενδιαφέρον πέραν της οικονομικής συνεργασίας. Η παρουσία του κυρίου Ross εδώ αποστέλει και ένα πολύ σημαντικό μήνυμα γεωπολιτικής σημασίας, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, υπέρ της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και κατά της τουρκικής παραβατικότητας εντός των ορίων της Κυπριακής ΑΟΣ. Κλείνοντας, να σου πω, Λίνα, πως το κατώφλι του Μεγάλου Μαξίμου διεύει προ μιας ώρας περίπου ο νέος επίτροπος της χώρας Βρυξέλλες, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς. Κατά πληροφορίες, στη συνάντηση που έχει αυτή την ώρα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, γίνεται μια επικαιροποίηση των διεργασιών, καθώς την προσεχή Τρίτη ανακοινώνεται ποιο χαρτοφυλάκιο θα λάβει η χώρα μας. Μιλώντας με κυβερνητικά στελέχη, αφήνουν να νοηθεί πως ο ρόλος της χώρας στο νέο κολέγιο των επιτρόπων θα είναι ιδιαιτέρως αναβαθμισμένος, Λίνα. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Να σε ευχαριστήσω πολύ.